Γεια σας, καλά μας Τριξόπουλα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ιστορίες από το Reddit σήμερα, από ανθρώπους που είχαν να μοιραστούν τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που βίωσαν και ίσως και τους στιγμάτισαν για μια ζωή. Υπενθυμίζω ότι αυτές οι ιστορίες, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των ανθρώπων που τις μοιράστηκαν στο Reddit, είναι 100% αληθινές. Stalkers, ληστές απαγωγής, ακόμα και άτομα που περνώντας τα όρια έμπαιναν στα σπίτια των ενοικιαστών τους, χωρίς οι δεύτεροι να το γνωρίζουν ή να έχουν δώσει άδεια ή να έχουν λάβει κάποια ειδοποίηση. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Η πρώτη ιστορία είχε σαν τίτλο «Ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι» και έγραφε «Αυτό συνέβη το Σάββατο. Εγώ, είμαι 29 χρονών κοπέλα, μένω σε μια αξιοπρεπή γειτονιά, όχι την καλύτερη, αλλά σίγουρα όχι μια που κάποιος θεωρεί συνήθως ως επικίνδυνη. Δεν ήταν καν τόσο αργά το βράδυ, ήταν γύρω στις 9.30 και είναι καλοκαίρι στη χώρα μου, οπότε όπως καταλαβαίνετε είχε σκοτεινιάσει εδώ και 2 ώρες το πολύ. Είχα αφήσει την φίλη μου να πάρει τη συγκοινωνία και να γυρίσει σπίτι της και αφού εκείνη έφυγε βιαστικά, είχα κάτι που ήθελα να πω και ένιωθα πως θα το ξεχνούσα μέχρι να φτάσω σπίτι. Αλλά βλέπετε, μιας και μου είχαν αρπάξει το κινητό από τα χέρια λίγους μήνες νωρίτερα, περίμενα να φτάσω σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο μέχρι να το βγάλω από την τσάντα μου. Έτσι έστριψε σε μια γωνία που είναι κυριολεκτικά μόλις ένα τετράγωνο πριν από το σπίτι μου. Ο δρόμος είναι αρκετά στενός. Νόμιζα ότι ήμουν ασφαλής και ξαφνικά άκουσα κάποιον να μου μιλάει. Οι λέξεις του ήταν μπερδεμένες και έτσι δεν κατάλαβα ακριβώς τι μου είπε, και ήταν και σκοτεινά. Αλλά μετά από μια στιγμή κατάλαβα ότι μου ζητούσε να του δώσω το κινητό ή το πορτοφόλι μου ή κάτι τέτοιο. Τον κοίταξα και αν και ήταν σκοτεινά, είδα κάτι στο χέρι του που το κρατούσε και μοιάζει πολύ με πιστόλι. Σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι ψεύτικο, αλλά και πάλι τρομοκρατήθηκα. Για κάποιο λόγο κοίταξα γύρω μου και είδα όχι πολύ μακριά από εμένα μια γυναίκα που περπατούσε προς το μέρος μου. Ούλιαξα για βοήθεια και άρχισα να τρέχω, προετοιμάζοντας τον εαυτό μου για τον πόνο, σε περίπτωση που το όπλο δεν ήταν ψεύτικο. Η γυναίκα μου φώναξε να σταματήσω να τρέχω και να μπω μέσα στο κοντινότερο σε εμάς κτίριο. Έτσι και κάναμε. Εκεί, αφού ηρέμησα από την κρίση πανικού που με είχε πιάσει, η γυναίκα μου είπε ότι ο άντρας στεκόταν δίπλα σε ένα αυτοκίνητο. Αλλά ήμουν τόσο απορροφημένη από το πιθανό όπλο που δεν το είχα δει. Αμφιβάλλω και το ότι ο άντρας μπορεί να ήθελε κάτι άλλο πέρα από το κινητό μου, αλλά και πάλι το σίγουρο ήταν ότι είχε μέσο για γρήγορη διαφυγή και υπήρχε πιθανότητα να έχανα κάτι παραπάνω από απλώς το κινητό μου. Ελπίζω να μην τον ξανασυναντήσω ποτέ ξανά. Για τη γυναίκα και τον φίλο της που με συνόδεψαν σπίτι και τη θηρορό που μου έδωσε νερό όταν βρισκόμουν σε κατάσταση πανικού, λυπάμαι που δεν ρώτησα τα ονόματά τους, αλλά τους ευχαριστώ γιατί πραγματικά είναι οι ηρωές μου. Σε μια τέτοια περίπτωση, προσωπικά θα προτιμούσα να παρατήσω τσάντα, κινητά, δεν ξέρω κι εγώ τι, για να σωθώ. Τώρα να τρέξεις με τον κίνδυνο να σε πυροβολήσει, νομίζω ότι δεν θα ένιωθες απλά πόνο, ρισκάρεις και το ενδεχόμενο να σε τραυματίσει κάπου πολύ σοβαρά. Τι σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να φύγει ζωντανή από όλο αυτό? Καλό είναι γενικά να μην μπαίνουμε σε δρομάκια παραδρομάκια που δεν ξέρουμε που βγάζουν. Όχι που δεν ξέρουμε που βγάζουν. Που γενικά φαίνονται λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, ειδικά βράδυ. Τόσα χρόνια δεν λένε οι πιο παλιοί το φύλλα για τα ρούχα σου. Και πάλι καλά που το συμβάν έληξε καλά. Γιατί θα μπορούσε να έχει λήξει πολύ άσχημα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Ακόμα, εκεί έξω. Μια συμβουλή που μας είχαν δώσει είναι ότι αν σου συμβεί κάτι παρόμοιο, δεν θα φωνάξεις ποτέ βοήθεια. Γιατί το πιο πιθανό είναι να φοβηθούν και να μην βγει κανένας έξω να σε βοηθήσει. Θα φωνάξεις φωτιά, γιατί στη φωτιά όλοι θα βγουν έξω να δουν τι καίγεται και τι γίνεται. Οπότε και στη χειρότερη περίπτωση και να μην σε βοηθήσουν τη στιγμή που θα βγουν έξω ένα σωρό άτομα, κάπως θα φοβηθεί και ο ληστής ή ο εγκληματίας, δεν ξέρω τι θα είναι, και θα φύγει. Θα το βάλει στα πόδια, πιθανότατα, σε ένα καλό σενάριο. Η δεύτερη ιστορία είχε τίτλο «Ο άντρας με την κουκούλα στο δάσος». Η παιδική μου φίλη Μέρη και εγώ ήμασταν περίπου 11 με 12 χρονών όταν μας συνέβη το περιστατικό. Η οικογένεια της Μέρη είχε το δικό της σημείο να κατασκηνώνει στο παρχιακό πάρκο που βρίσκεται περίπου 2 ώρες από την πόλη μας. Συνήθιζαν να περνούν ολόκληρο το καλοκαίρι εκεί κάθε χρόνο.
Εκείνο το καλοκαίρι οι δικοί μου με άφησαν να πάω και να μείνω μαζί τους για μία εβδομάδα. Και ήμασταν πολύ ενθουσιασμένες που θα περνούσαμε το χρόνο μας εξερευνώντας το δάσος. Την τελευταία νύχτα που ήμουν εκεί, αποφασίσαμε ότι θέλαμε να πάμε μία γρήγορη βόλτα στο Παγωτατζίδικο, που ήταν δίπλα στη λίμνη πριν αυτό να κλείσει. Ήταν νωρίς το βράδυ, αλλά ήταν αρκετά φωτεινά ακόμα έξω, αν και άρχιζε τώρα μόλις να σκοτεινιάζει. Το μονοπάτι που πήραμε ήταν κάτω από ένα μικρό λόφο δίπλα στον κύριο δρόμο, με περίπου 6 μέτρα πυκνούς θάμνους και δέντρα στο ενδιάμεσο. Από την άλλη πλευρά ήταν το δάσος με ακόμα πιο ψηλούς και πυκνούς θάμνους. Περπατούσαμε λοιπόν, χωρίς να συναντήσουμε κανέναν άλλο στο μονοπάτι, μπροστά ή πίσω μας. Ακούμε τότε ένα ξαφνικό σύρσιμο και θρόισμα κλαδιών, παρόμοιο με τον ήχο ίσως ενός ελαφιού που κινείται μέσα στο δάσος. Δεν θα το σκεφτόμουν, αλλά μετά ακολούθησε ο ήχος των βημάτων που έτρεχαν. Η Μέρια κοίταξε προς τα πίσω και ξαφνικά με έπιασε από το χέρι, προτρέποντάς με να μην κοιτάξω πίσω. Ταυτόχρονα, τα βήματα που έτρεχαν σταμάτησαν. Δεν ξέρω γιατί δεν την αγνώρισα και δεν έριξα μία ματιά. Υποθέτω ότι μπορούσα να αισθανθώ τον πραγματικό φόβο στη φωνή της και επέλεξα να την ακούσω. Αρχίσαμε και οι δύο να πανικοβαλόμαστε. Ανεβάσαμε ταχύτητα όσο μπορούσαμε, γνωρίζοντας ότι το Παγωτατζίδικο απήχε μόλις ένα λεπτό με τα πόδια σε αυτό το σημείο. Σε λίγο το μονοπάτι άνοιγε και θα βρισκόμασταν στο πάρκινγκ. Ξαφνικά η Μέρη με κατεύθυνε δυνατά προς τα αριστερά, προς τη λίμνη και την ενοικίαση σκαφών, αντί να συνεχίσουμε κατευθείαν στο Παγωτατζίδικο, και ακολούθησε σιωπηλά. Η Μέρη ήταν εμφανώς πανικόβλητη σε αυτό το σημείο. Και οι δύο κοιτούσαμε γύρω μας, αλλά ό,τι την είχε τρομάξει δεν φαινόταν πουθενά σε αυτό το σημείο. Η Μέρη περπάτησε μέχρι τα ενοικιαζόμενα σκάφη, μας νίκιασε ένα καγιάκ και αφού μπήκαμε μέσα, αρχίσαμε να κοπηλατούμε προς τη μέση της λίμνης. Καθώς κοπηλατούσαμε, μου είπε ότι υπήρχε ένας άνδρας πίσω μας και ότι ο άνδρας σταμάτησε να τρέχει κατά πάνω μας πολύ απότομα, μόλις είχε οπτική επαφή μαζί της. Φορούσε ένα μακρύ μαύρο παλτό με την κουκούλα ψηλά, παρόλο που ήταν μέσα Ιουλίου. Είχε ένα τρομερό χαμόγελο στο πρόσωπό του και ορκίστηκε ότι καθώς σταμάτησε να τρέχει, τον είδε να βάζει κάτι γυαλιστερό στο παλτό του. Φαινόταν σαν να είχε μόλις βγει από τους θάμνους αφού περάσαμε από μπροστά, με δεδομένους τους ήχους που ακούσαμε ακριβώς που βγει τρέχοντας στο μονοπάτι. Φτάσαμε στο κέντρο της λίμνης και σταματήσαμε την κοπηλασία. Έβγαλα το τότε κινητό μου Nokia που ήταν σαν τούβλο και που δόξα τω Θεώ μου είχαν δώσει οι γονείς μου για πάνω ενδεχόμενο. Το έδωσε στη Μέρη και της είπα να πάρει τηλέφωνο τους γονείς της να έρθουν να μας πάρουν. Καθώς χτυπούσε το τηλέφωνο, την είδα να κοιτάζει από δίπλωμα στην ακτή και να χλωμιάζει, σηκώνοντας το χέρι για να δείξει αυτό που βλέπει. Γυρίζω και ήταν ο άντρας που μας κυνηγούσε γύρω από το μονοπάτι και έκανε κύκλους στην άκρη της λίμνης, κοιτάζοντάς μας από έξω. Καθίσαμε στη μέση της λίμνης και τον παρακολουθούσαμε να κάνει δύο γεμάτους γύρους χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα του από εμάς, πριν τελικά εξαφανιστεί. Χρειάστηκαν μερικές προσπάθειες για να πιάσουμε στο τηλέφωνο την οικογένειά της. Φρικάραμε τόσο άσχημα όλη την ώρα, καθώς έλειωσε όλο ένα και χαμήλωνε. Καταφέραμε να φέρουμε κάποιον με το φορτηγό, αλλά όταν φτάσαμε στην ακτή ήταν αρκετά σκοτεινά έξω. Δεν ξέρω τι θα κάναμε αν δεν μπορούσαμε να καλέσουμε για να έρθουν να μας πάρουν. Κοιτάζοντας πίσω, δεν ξέρω γιατί δεν μπήκαμε απλώς στο Παγωτατζίδικο, γιατί δεν ενημερώσαμε μία ενήλικη εκεί και να ζητούσαμε από τους γονείς της να έρθουν να μας πάρουν τότε. Αλλά πέτυχε. Επιστρέψαμε ασφαλείς και ευτυχώς δεν είδαμε ποτέ ξανά αυτόν τον άντρα. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν ξέρω γιατί δεν μπήκαν απλά στο Παγωτατζίδικο και να το πούνε εκεί σε κάποιον υπεύθυνο για να τους βοηθήσει. Βέβαια, δεν ξέρεις. Τι γίνεται, άμα άλλος έμπαινε μέσα και έλεγε να είναι η κόρη μου, το ένα το άλλο. Τον πιστεύεις ή δεν τον πιστεύεις. Κάποιοι τα πιστεύουνε. Ίσως ήταν καλύτερα που μπήκανε στη βάρκα και απομακρυνθήκανε. Ίσως ήταν χειρότερη, θα μπορούσε και αυτός να πάρει βάρκα και να τις ακολουθήσει μέσα στη λίμνη. Και αν τις έπνιγε, είναι λίγο περίεργα. Ευτυχώς και αυτό το συμβάν είχε καλή κατάληξη, δεν είχε κακή. Η επόμενη ιστορία τώρα είναι λίγο κάπως μεγάλη. Και είχε τίτλο «Δεν ξέρω πόσες φορές μπήκε στο διαμέρισμά μου». Έγραφε λοιπόν η κοπέλα. Δίσταζα να μοιραστώ αυτή την ιστορία εδώ και πολύ καιρό γιατί γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ενός κατοίκου και του ιδιοκτήτη ή του προσωπικού συντήρησης. Και δεν θέλω να προκαλέσω καμία περίτη δυσπιστία για το σπιτονοικοκύρι κανενός. Έχω μοιραστεί ιστορίες στο παρελθόν για επικίνδυνους και τρομακτικούς κατοίκους που συνάντησα όταν εργαζόμουν σε συγκροτήματα διαμερισμάτων. Αλλά αυτή είναι μια ιστορία για το χρόνο μου στην άλλη πλευρά των πραγμάτων, ως ενοικιαστής. Πριν καν τελειώσω το λύκειο, ήξερα ότι ήθελα να ζήσω στο Paradise Apartments.
ήμουν λίγο αφελής εκείνη την εποχή. Με συνεπήρε με τις πολλές ανέσεις που δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ, αλλά κυρίως ήθελα να ζήσω εκεί επειδή το συγκρότημα ήταν φιλικό προς τα κατοικίδια και έφτανε και το μικρό μου προϋπολογισμό. Όταν τελικά ήρθε η ώρα να αποκτήσω τη δική μου θέση, νίκιασα το μοναδικό διαμέρισμα που είχαν διαθέσιμο και μετακόμισα. Δυστυχώς, συνειδητοποίησα ότι το διαμέρισμα δεν ήταν τόσο ωραίο όσο πίστευα αρχικά. Το κτίριο ήταν παλιό, αλλά ανακαινισμένο, σε εισαγωγικά. Οπότε είχε όλα τα τυπικά προβλήματα υδραυλικών και λεπτούς τοίχους. Έμαθα επίσης ότι δεν ήταν το πιο ασφαλές μέρος της πόλης. Ήμουν κυρίως διαδικτυακή φοιτήτρια, αλλά είχα ένα μάθημα που έπρεπε να πηγαίνω αυτοπροσώπως δύο φορές την εβδομάδα γύρω στις 8 το πρωί. Είμαι λίγο σπιτόγατα, οπότε σπάνια έφυγα κατά τη διάρκεια της μέρας. Εκτός από εκείνο το μάθημα, τη βόλτα μου για ψώνια ή να περάσω χρόνο με τον φίλο μου το βράδυ αφού έφευγε από τη δουλειά. Το διαμέρισμα μου ήταν λίγο κάτι σαν τον τρίγωνο των Βερμούδων. Παρόλο που ήταν μόλις 600 τετραγωνικά πόδια και ζούσα μόνη, τα πράγματα είχαν έναν τρόπο να βγάζουν πόδια και να εξαφανίζονται. Είχα δύο γατάκια εκείνη την εποχή και τα κατηγορούσα τακτικά για την εξαφάνιση των πραγμάτων. Κάτι περίεργο που συνέχιζε να επαναλαμβάνεται ωστόσο ήταν ότι έβρισκα το κουτί των εσωρούχων μου έξω και στο κέντρο του δαπέτου του υπνοδωματίου μου, τις μέρες που είχα μάθημα. Δεν είχα μια κατάλληλη σερβιτιέρα, αντί γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσα ένα ράφι με μερικά κουτιά για καθορισμένα ρούχα, κάλτσες, εσώρουχα, παντελόνια, πιτζάμες. Πάντα μπορούσα να ορκιστώ ότι έβαζα στη θέση του το κουτί με τα εσώρουχα, αφού ετοιμαζόμουν για το μάθημα. Αλλά το δικαιολογούσα λέγοντας «θα το ξέχασα», επειδή έπρεπε να σηκωθώ νωρίς και να επικεντρωθώ ώστε να φτάσω στην ώρα μου στο μάθημα. Αναμφισβήτητα παρανοϊκή, άρχισα να σκέφτομαι ότι μερικά από τα ρούχα μου εξαφανίζονταν επίσης, καθώς τα αγαπημένα μου είδη ένδυσης θα έμπαιναν στο καλάθι του πλυντηρίου και φαινομενικά δεν επέστρεφαν ποτέ με τα καθαρισμένα ρούχα. Προς το τέλος αυτού του εξαμήνου δούλευα ένα απόγευμα σε μια εργασία για το σπίτι, όταν ο φίλος μου με κάλεσε για να με ενημερώσει ότι ο συγκάτοικός του τον είχε κλειδώσει κατά λάθος έξω από το διαμέρισμά τους. Είχα ένα αντικλείδι, οπότε με ρώτησε αν θα μπορούσα να τρέξω γρήγορα για να του ανοίξω. Πριν φύγω, σημείωσα στο μυαλό μου ότι είχα αφήσει κυριολεκτικά αναμένο κάθε φως στο διαμέρισμά μου. Επειδή ζούσαμε έναν αρκετά περιορισμένο προϋπολογισμό, κανονικά σκόπευα να σβήσω όλα τα φώτα όταν έφευγα. Αλλά ο φίλος μου έμενε μόνο 5 λεπτά μακριά, οπότε ήξερα ότι θα πήγαινα και θα επέστρεφα πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα επέστρεψα σε λιγότερο από 15 λεπτά αργότερα. Αμέσως ένιωσα ότι κάτι πήγαινε λάθος. Καθώς έβλεπα τα φώτα να είναι σβηστά μέσα από τα στόρια. Πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου και ήρθε να με συναντήσει. Ξεκλειδώσαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Όλα τα φώτα ήταν σβηστά στο διαμέρισμά μου. Σκεπτόμενοι ότι ίσως είχα διακοπή ρεύματος, άναψε το κεντρικό φως και άναψε. Ο φίλος μου έλεγξε ολόκληρο το διαμέρισμα. Κανείς δεν ήταν μέσα. Αλλά κάποιος είχε περάσει και έκλεισε συστηματικά κάθε φως από το διακόπτη του. Συμπεριλαμβανομένου το φως της άβρας μου, το μόνο φως που άφηνα πάντα αναμένο επειδή ήταν αναμένο με χρονοδιακόπτη, και το λάπτοπ μου, το οποίο είχα αφήσει ανοιχτό στην εργασία μου, αλλά τώρα ο υπολογιστής είχε απενεργοποιηθεί και κλείσει. Καλέσαμε τον αριθμό συντήρησης έκτακτης ανάγκης και εξήγησα ότι κάποιος βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά μου και ότι έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει ένα κλειδί επειδή δεν υπάρχει σημάδι αναγκαστικής εισόδου. Ο διευθυντής με κάλεσε πίσω και μου είπε ότι φανταζόμουν πράγματα, ίσως να είχα ξεχάσει ότι είχα σβήσει τα φώτα πριν φύγω. Τον διαβεβαίωσα ότι δεν θα είχα κλείσει τον υπολογιστή ούτε το φως της άβρας. Κάποιος ήταν στο διαμέρισμά μου. Του είπα ότι ήμουν εξαιρετικά ανήσυχη γιατί προφανώς αυτό το άτομο είχε ένα κλειδί για να μπει. Είτε δούλευε για το συγκρότημα, είτε ίσως ήταν προηγούμενος ένικος ή επισκέπτης. Ρώτησα αν είχαν αλλάξει τις κλειδαριές μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου νοικιαστή και με διαβεβαίωσαν ότι άλλαζαν τις κλειδαριές μετά από κάθε μετακόμιση. Ο διευθυντής πρότεινε ότι ίσως ήταν κάποιος φίλος που μου έκανε φάρσα ή κάποιος άλλος που είχα δώσει εγώ κλειδί. Τα μόνα άλλα άτομα που είχα δώσει κλειδιά ήταν στον φίλο μου, το κλειδί του διαμερίσματός μου ήταν κλειδωμένο μέσα στο διαμέρισμά του, στο ίδιο μπρελόκ με το κλειδί του δικού του διαμερίσματος, και στη μαμά μου που έμενε 3 ώρες μακριά. Εν πάση περιπτώσει, κανείς από τους δύο δεν μου έκανε τέτοια φάρσα. Ο διευθυντής συμφώνησε τελικά να στείλει κάποιον αμέσως για να αλλάξει την κλειδαριά για την ησυχία μου. Ανέφερε την ανησυχία μου ότι ήταν κάποιος στο προσωπικό, καθώς θα ήταν τα μόνα άλλα άτομα με κλειδιά. Ο διευθυντής ισχυρίστηκε ότι τα κλειδιά ήταν κλειδωμένα σε ένα ειδικό χρηματοκιβώτιο που απαιτούσαν ένα εξατομικευμένο κωδικό για να παρακολουθείτε το ποιος πήρε ποια κλειδιά και πότε.
σε ένα γραφείο με κάμερα ασφαλείας. Μου άλλαξαν τις κλειδαριές, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου ότι θα δούλευε αυτό. Από όσο ήξερα, υπήρχαν μόνο δύο συντηρητές που δούλευαν στο συγκρότημα. Ένας ευγενικός, ηλικιωμένος άνδρας που δεν φαίνονταν και τόσο ικανός, και ένας νεότερος τύπος με τσαλακωμένη γενιάδα που μου προκαλούσε μια άσχημη αίσθηση. Υποψιαζόμουν ότι έπρεπε να είναι αυτός που είχε μπει. Όταν μετακόμισα για πρώτη φορά, ο διευθυντής μου είχε πει ότι θα πάρω ένα νέο πάγκο κουζίνας μέσα στις πρώτες τρεις μέρες. Περίμενα να αλλάξω την κουζίνα μου, αλλά μετά από μία εβδομάδα δεν είχαν έρθει. Και μετά από μερικούς μήνες το είχα ξεχάσει εντελώς. Μία μέρα καθόμουν στο σαλόνι μου και αυτός ο ατιμέλητος συντηρητής μπήκε χωρίς να χτυπήσει ή να ανακοινώσει τον εαυτό του και δεν είχα λάβει ειδοποίηση για να τον περιμένω. Είπε ότι ήταν εκεί για να αντικαταστήσει τον πάγκο μου. Του πήρε δύο μέρες για να εγκαταστήσει ένα μικρό κομμάτι πάγκου. Λίγες εβδομάδες αργότερα έβγαινα από τον ντουζ και άκουσα ένα μόνο χτύπημα στην πόρτα. Φώναξα ένα λεπτό και έσπευσα να πάρω μερικά ρούχα. Όχι περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα αργότερα, η πόρτα άρχισε να ανοίγει και αναγκάστηκα να την κλείσω με δύναμη, ακόμα τυλιγμένη σε μια πετσέτα, για να τον εμποδίσω να μπει μέσα. Ισχυρίστηκε ότι δεν με είχε ακούσει να φωνάζω, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Δεν θυμάμαι ποια δικαιολογία είχε για να μπει μέσα. Μια άλλη φορά βρήκα ένα σημείωμα από αυτόν ότι είχε μπει και πάλι δεν έδινε λόγο για το γιατί, αλλά ότι είχε φροντίσει να μην αφήσει τις γάτες μου να βγουν έξω. Σημείωσε επίσης ότι η τρίτη γάτα μου είναι χαριτωμένη, μόνο που δεν είχα τρίτη γάτα. Ωστόσο, είχα μια φωτογραφία της παιδικής μου γάτας στην κρεβατοκάμαρά μου στο ράφι που φύλαγα τα ρούχα μου. Σε εκείνο το σημείο πήγα στο γραφείο για να του ζητήσω να σημειώσουν στο αρχείο μου ότι πρώτον, ήθελα τουλάχιστον 24 ώρες ειδοποίηση πριν από την είσοδο και δεύτερον, ήθελα πάντα να είμαι παρόν για μελλοντική είσοδο. Τώρα που ήξερα χωρίς καμία αμφιβολία ότι κάποιος έμπαινε κρυφά, όλα είχαν νόημα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός αφού σταμάτησαν οι ευνηδιαστικές επισκέψεις συντήρησης και τα πράγματα είχαν αρχίσει να κινούνται κάπως στο διαμέρισμά μου. Ήταν επίσης επιτόπου όλη την ώρα. Όλοι στο προσωπικό έμεναν επίσης στο Paradise. Οπότε θα ήξερε πότε πηγαίνω έρχομαι. Ποιος ήξερε πόσες φορές είχε μπει μέσα κρυφά. Πόσα μικρά αναμνηστικά είχε κλέψει. Θα μπορούσε να έμπαινε ενώ κοιμόμουν. Μετά τη νύχτα με τα φώτα, έβαλα τη δική μου κλειδαριά στην πόρτα, αλλά και πάλι δεν εμπιστευόμουν πλήρως το διαμέρισμα. Κατάληξα να αγοράσω ένα διαμέρισμα λίγο αργότερα με τη βοήθεια των γονιών μου, ξενίκιασα το διαμέρισμα και μετακόμισα. Ακριβώς εκείνη την εποχή έπιασα και την πρώτη μου δουλειά δουλεύοντας σε διαφορετικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Τις τελευταίες μέρες πριν φύγω, η μαμά μου ήρθε στην πόλη για να με βοηθήσει να μεταφέρω τα πράγματά μου. Ενώ ήταν μόνη στο σπίτι, ήμουν σε μάθημα, έπιασε τον άτακτο συντηρητή που προσπαθούσε να κάνει το κλειδί του να δουλέψει στην κλειδαριά μου. Ζήτησε να μάθει τι έκανε και είπε ότι ήταν εκεί για να βάψει την εξώπορτα. Δεν είχα λάβει ειδοποίηση και δεν είχε μπογιές ή προμήθειες. Του είπε ότι μπορούσε να περιμένει μέχρι να φύγω. Λίγα χρόνια αργότερα με βρήκε ο ιδιοκτήτης του Paradise Apartments, ενώ εργαζόμουν σε ένα άλλο συγκρότημα της πόλης, το OK Apartments. Είχε έρθει σε εμάς κρατώντας κρυφό το ποιος ήταν και με την πρόφαση ότι έψαχνε διαμέρισμα για να μάθει πληροφορίες για το συγκρότημα. Κάτι που γίνεται συχνά πυκνά από προσωπικό και ιδιοκτήτες για να μαθαίνουν τον ανταγωνισμό καλύτερα. Ενώ έκανα την ξενάγηση στον πελάτη, με ρώτησε αν είχα γνώμη για άλλα συγκροτήματα διαμερισμάτων στην πόλη και ανέφερε συγκεκριμένα το Paradise. Κανονικά δεν θα έβγαζα άλλα άσχημα κόμπλεξ. Προτίμησα να τον κερδίσω δείχνοντάς του τα θετικά της κοινότητάς μας. Αλλά του είπα ότι μάλλον δεν ήμουν ο καλύτερος άνθρωπος για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Γιατί μάλλον ήμουν το μόνο άτομο που έδωσε κακή κριτική στο Paradise τα πέντε τελευταία χρόνια. Μου ζήτησε να πω περισσότερες λεπτομέρειες και του είπα ότι το διαμέρισμά μου είχε διαρριχθεί και υποψιαζόμουν ότι ήταν κάποιος από το προσωπικό συντήρησης. Σε εκείνο το σημείο αποκάλυψε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του Paradise και ότι ήταν πολύ ενοχλημένος όταν άκουσα ότι είχα αυτή την εμπειρία. Μου ζήτησε να περιγράψω λεπτομερώς το συντηρητή, τον διαβεβαίωσα ότι ήταν στο παρελθόν και πως το είχα ξεπεράσει. Αλλά επέμενε να τηλεφωνήσει στο διευθυντή στο Paradise, που ήταν ακόμα ο ίδιος τύπος, για να τον ρωτήσει μέσω ανοιχτής ακρόασης αν είχαν προβλήματα με το προσωπικό συντήρησης τον προηγούμενο χρόνο. Απάντησε ναι, υπήρχε ένας ατιμέλητος νεαρός συντηρητής που έπρεπε να απολύσει γιατί τον είχαν πιάσει πολλές φορές να εισβάλλει στα διαμερίσματα των ανήπαντρων γυναικών. Ικανοποιημένος ο ιδιοκτήτης μου είπε με περηφάνεια ότι το ζήτημα είχε επιληθεί και ρώτησε αν θα ήμουν πρόθυμη να αλλάξω την κριτική μου. Του είπα όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε αλλάξει το γεγονός ότι το είχα βιώσει αυτό και επιβεβαίωσε πραγματικά αυτό που υποψιαζόμουν. Στα χρόνια που εργάστηκα ως πράκτορας χρηματοδοτικής μίσθωσης, έμαθα πολλά για το πού θα κόψουν τα συγκροτήματα για να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Από την εμπειρία μου, πολλά συγκροτήματα δεν άλλαζαν τις κλειδαριές, αν ο νοικιαστής ήταν καλός,
και πολλά δεν απαιτούσαν ελέγχους ιστορικού για τους υπαλλήλους, παρόλο που τα απαιτούσαν για τους ενοικιαστές. 2 μέτρα και 2 σταθμά πάντα. Τα κλειδιά παραδόθηκαν επίσης ηθελημένα σε πολιτές και συντήρηση κατά τη διάρκεια των αλλαγών και οι υπάλληλοι συχνά έπαιρναν κύρια κλειδιά που άνοιγαν όλες τις πόρτες. Δεν θα φτάσω στο σημείο να πω ότι κάθε συγκρότημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάθε συγκρότημα στο οποίο δούλευα το έκανε όταν ξεκίνησα να δουλεύω εκεί. Λόγω των δικών μου εμπειριών, μόλις άρχισα να διαχειρίζομαι ένα συγκρότημα, επέβαλα αυστηρούς κανόνες σχετικά με την αλλαγή κλειδαριών, την παρακολούθηση κλειδιών, την ανάρτηση κατάλληλων ειδοποιήσεων και την απέτηση ελέγχου ιστορικού για όλους τους υπαλλήλους και τους ενοικιαστές. Και ακόμα και αν νοικιάζετε διαμέρισμα, παραμείνετε επιμελείς. Αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι κάποιος έρχεται στο σπίτι σας, τεκμηριώστε το και ενημερώστε το προσωπικό, την αστυνομία, την οικογένεια, τους φίλους σας. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να έχει το κλειδί για το διαμέρισμά σου. Τι να πω, τι να σχολιάσω, με την τελευταία παράγραφο τα είπε όλα. Αν έχεις υποψίες, μίλα. Μην το αφήνεις έτσι, γιατί μπορεί να καταλήξει σε πολύ χειρότερα μονοπάτια όλο αυτό. Και αυτός, τουλάχιστον, απλά έκλεβε ρούχα. Το να μην έκλεβε απλά ρούχα και να ήταν κάτι άλλο, πιο σοβαρό, πώς θα είχε καταλήξει αυτό. Πάλι καλά που τώρα πλέον γίνονται έλεγχοι. Αλλά θα είναι σωστοί οι έλεγχοι ή θα είναι έλεγχοι της πλάκας. Γιατί το έχουμε κι αυτό σαν άνθρωποι. Παγκοσμίως. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, αφήστε κάτω στα σχόλια ένα κλειδάκι. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!